Πάμε όμως να μιλήσουμε με την κυρία Τελικιορίδου. Κυρία Τελικιορίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Λιώσιο. Να ξεκινήσουμε, κυρία Τελικιορίδου, με το ζήτημα της ενημέρωσης, γιατί νομίζω ότι εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή μας και από εκεί νομίζω ξεκίνησαν και οι δυσαρέσκειες των τοπικών φορέων. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση στους τοπικούς φορείς τουλάχιστον, αλλά και στην τοπική κοινωνία, θα πω εγώ, για την έλευση των προσφύγων, έτσι ώστε να αποφύγουμε όλες αυτές τις αναστατώσεις και τις εντάσεις που τυχόν δημιουργήθηκαν? Πράγματι, κυρία Λιούσιο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί και κατά τη δική μου γνώμη έχουν δίκιο οι τοπικοί φορείς, οι δήμαρχοι και η αντιπεριφέρεια να διαμαρτύρεται για το ότι δεν υπήρχε από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ η κατάλληλη ενημέρωση ώστε να γνωρίζουν για το αν και πότε θα έρθουν πρόσφυγες. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, κυρία Λιούσιο. Ναι, σας ακούμε, γι' αυτό είστε μαζί μας. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά αυτές τις μέρες. Αυτό είναι αλήθεια και ακούσαμε και ακραίες τοποθετήσεις, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, βέβαια. Ακριβώς. Και πέρα από αυτό, ακούστηκαν πράγματα τα οποία προσπαθούν να παρουσιάσουν αυτή την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση του αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Θα θυμίζω την ανακοίνωση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναφερόμασταν ούτως ή άλλως και σε είναι αυτά. Είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να γνωρίζει και ο κόσμος τι συμβαίνει και να γνωρίζει ο λαός της Καστοριάς την αλήθεια. Πριν από πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες, η τοπική αυτοδιοίκηση, η αντιπεριφέρεια και οι δημοτικές αρχές του νομού Καστοριάς είχαν κάποιες επαφές, τις οποίες συζήτησαν το θέμα για το πώς θα χειριστούν την περίπτωση που θα έρθουν πρόσφυγες στην Καστοριά. Εκεί λοιπόν έγιναν κάποιες προτάσεις, υπήρξαν από όσο γνωρίζω κάποιες συνεννοήσεις μεταξύ όλων αυτών των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και με ξενοδόχους, αλλά και γενικά επιχειρήθηκε να βρεθεί η κατάλληλη λύση στην περίπτωση που υπήρχε αυτή η ανάγκη. Ναι, γιατί είχε ζητηθεί και από την περιφέρεια τότε να προταθούν χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Ακριβώς. Η πρόταση λοιπόν που έγινε από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού ήταν στην περίπτωση που έρθουν πρόσφυγες στην Καστοριά να παραχωρηθεί ένα στρατόπεδο ώστε αυτοί να φιλοξενηθούν εκεί. Το οποίο είχε μάλιστα ελεγχθεί νομίζω και από κάποιους ανθρώπους της πολιτείας για να δουν αν πληρεί τις προδιαγραφές και είχαμε προβάλει και σχετικό ρεπορτάζ. Έγιναν ακριβώς αυτές οι συζητήσεις και προτάθηκε το συγκεκριμένο στρατόπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση στον κεντρικό της σχεδιασμό με υπεύθυνους κυρίως τα στελέχη της κυβέρνησης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έκρινε ότι στο νομό Καστοριάς και στο νομό Φλόρινας δεν θα υπάρξουν χώροι υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Αυτό λοιπόν ξεκαθαρίστηκε και από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο ενέκρινε για την δική μας περιοχή, για τους δύο αυτούς νομούς, την ύπαρξη χώρων φιλοξενίας. Δηλαδή όμως χώρο, στην πράξη τελικά το είδαμε να συμβαίνει όμως, όχι, κυρία Τελικιορίδου. Είναι ένας χώρος. Όχι, δεν έχει γίνει hot spot, αλλά είναι ένας χώρος φιλοξενίας προσφύγων λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Θα τα πούμε όλα, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθεια. Πρώτο λοιπόν στοιχείο. Δεν υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση η πρόθεση να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας προσφύγων, hot spot, είτε σε στρατόπεδα είτε σε καταβλισμούς. Στην διαχείριση αυτής της μεγάλης προσφυγικής κρίσης, που καταλαβαίνετε ότι είναι μια κρίση που δεν αφορά αποκλειστικά τη χώρα, αλλά το σύνολο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς κοινότητας, υπάρχει η συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ είναι ένας θεσμός που δεν αποτελεί μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι ένας διεθνής θεσμός, ο οποίος είναι θεσμός που υπάγεται στον ΟΗΕ. Έχει αναλάβει για την χώρα, στο πλαίσιο της βοήθειας και της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, να προστατεύσει και να μεριμνήσει για πρόσφυγες πολέμου
σε αριθμό 20.000 ατόμων. Αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της χώρας, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ έχει εξασφαλίσει την διαμονή και την προστασία 9.500 ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν κάνει αιτήσεις προς την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για να παραχωρήσουν τους ιδιωτικούς χώρους κατοικίες ή ξενοδοχεία. Από το νομό Καστοριάς, ο συγκεκριμένος ξενοδόχος έκανε αίτηση προς την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, στην οποία είπε ότι εγώ διαθέτω το ξενοδοχείο μου για να φιλοξενήσει. Είναι γνωστό ότι ήταν απευθείας, κυρία Τελιορίδου, είναι γνωστό ότι ήταν απευθείας η συνεννόηση του κυρίου Μιχαηλίδη, που έχει την διαχείριση του ξενοδοχείου Δέδης, με την ύπατη αρμοστία. Αυτό εκεί είναι λοιπόν, γνωστό. Κυρία Λιούσιο, αλλά εκεί λοιπόν, ξέρετε, ίσως γιατί δεν υπήρξε, ακούστε με λιγάκι. Ναι, ξέρετε όμως. Ναι, ναι, ολοκληρώστε για να κάνω και εγώ τα ερωτήματά μου. Μία αναστάτωση. Ολοκληρώστε, ναι. Όλα τα ερωτήματα θα απαντήσω. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν, ο κύριος Μιχαηλίδης έκανε μία αίτηση προς την ύπατη αρμοστία. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να μπλοκάρει μία διαδικασία η οποία βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κυρία Τελιγιορίδου, όμως δεν θα έπρεπε να έχει γνώση. Εγώ δεν είπα φυσικά ότι θα πρέπει να μπλοκαριστεί μια τέτοια διαδικασία, ούτε, και να σας πω και το άλλο, μπορούμε να χαρακτηρίζουμε μια επιχειρηματική δράση αν είναι μπλε, κόκκινη ή κίτρινη, γιατί και τέτοια πράγματα ακούστηκαν και αντιλαμβάνεστε τι λέω. Καταρχήν, η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και η μεγάλη προσφυγική κρίση που είναι αντιμέτωπη ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν μπορεί να έχει χρώματα, τέτοιους κομματικούς χαρακτηρισμούς. Ακριβώς. Εκείνο όμως που λέμε είναι ότι ο ιδιώτης που απευθύνεται προς την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει αυτό. Και δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα από την ελληνική κυβέρνηση να επικρίνει, να καταγγείλει μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα έπρεπε όμως, κυρία Τελιγιορίδου, να υπάρχει άμεση συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και της πολιτείας για να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, λοιπόν, για να... αν εσείς είχατε τη γνώση, εσείς ως βουλευτής Καστοριάς, εάν το Υπουργείο, τα Υπουργεία είχαν τη γνώση ότι θα έχουμε πρόσφυγες στην Καστοριά, όπως έγινε στα γειτονικά Γρεβενά, για παράδειγμα, νομίζω ότι θα αποφεύγαμε πάρα πολύ αναστάτωση από αυτή που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Από την αρχή σας είπα ότι πράγματι εκτιμώ ότι ήταν λάθος που η ύπατη αρμοστία δεν ενημέρωσε για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην περιοχή μας. Θέλω όμως να εξηγήσω ότι ο ΟΗΕ, αυτός ο διεθνής οργανισμός, ο οποίος προστατεύει τους πρόσφυγες, είναι ένας οργανισμός που υπάρχει από το 1951, βρίσκεται σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Έχει συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση ότι θα διαχειριστεί τον αριθμό των 20.000 προσφύγων πολέμου, οι οποίοι είναι καθόλου νόμιμοι και με όλα τα απαραίτητα χαρτιά που τους χαρακτηρίζουν πρόσφυγες, και υπό την εποπτεία της διεθνούς κοινότητας θα μεταστεγαστούν και θα πάνε σε άλλες χώρες. Έτσι, και ήδη μια οικογένεια της θα φύγει την ερχόμενη εβδομάδα για να πάει στη Γερμανία για δουλειά. Ακριβώς. Αυτά... Δεν μιλάμε για μόνιμη, για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά για προσωρινή. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνολική συμφωνία. Υπάρχει η συζήτηση και η συνεννόηση της ύπατης αρμοστίας με την ελληνική κυβέρνηση. Η ύπατη αρμοστία έχει όλα τα στοιχεία των ανθρώπων τους οποίους έχει υπό την προστασία της. Τα στοιχεία αυτά δίνονται συγκεντρωτικά αναδιαστήματα προς την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι γνώστη όλων αυτών και επαναλαμβάνω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί η τοπική κοινωνία. Να πω όμως ότι η ύπατη αρμοστία με εκπροσώπους της το προηγούμενο διάστημα επισκέφθηκε την Καστοριά για να ερευνήσει τους συγκεκριμένους χώρους και παρόλο
που δεν υπήρχε αυτός, αν το θέλετε, αυτή η πληροφόρηση για το πότε και πώς, είναι μέσα στον συνολικό σχεδιασμό που υπάρχει για το πώς η ύπατη αρμοστία προστατεύει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι ανεξέλεγκτοι, δεν έρχονται για να μείνουν σε ένα κάμπ σε κακές συνθήκες. Η ύπατη αρμοστία φροντίζει να εξασφαλίζει τη στέγασή τους μέσα από την ενοικίαση ξενοδοχείων και σπιτιών. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα μπορούσε και ο ξενοδόχος να ενημερώσει και η ύπατη αρμοστία. Ναι, απλά δεν μπορούμε να ζητάμε να είναι ο ξενοδόχος υποχρεωμένος ως ιδιώτης να ενημερώσει και δεν είναι οι αρμόδιοι φορείς, έτσι. Και ούτε είναι υποχρεωμένος ο ιδιώτης να ενημερώσει τον βουλευτή για το αν θα του δώσει το δικαίωμα να κάνει την αίτησή του. Εκτός αν, ναι, φυσικά, εκτός αν μιλάμε για μια παράτυπη διαδικασία που εκεί νομίζω ότι ούτε εσείς έχετε κάτι τέτοια. Εκεί τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ούτε κάποια τέτοια στοιχεία υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, ούτε κάποιες υπόνοιες τέτοιες. Όχι, τελείως διαφορετικά. Δεν υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες, κυρία Τελγιορίδου, έτσι δεν είναι? Όμως θέλω να πω. Γιατί αναφέρθηκε η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ σε business, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν πρόσφυγες για να κάνουν business. Κοιτάξτε. Αυτά όλα, ξέρετε, δεν ακούγονται από την άλλη πλευρά επίσης καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η ανακοίνωση που έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σκοπτική ανακοίνωση η οποία απαντούσε στον πανικό που προσπαθούσε να σπείρει η ανακοίνωση που βιάστηκε να κάνει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση κάνει μια ανακοίνωση η οποία μιλάει για ολοκληρωτικό καθεστώς. Ολοκληρωτικό καθεστώς επειδή εφαρμόζει τις διεθνείς συνθήκες που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια διαδικασία την οποία έχει υπογράψει από την πλευρά της χώρας μας ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι κατηγορεί η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για ολοκληρωτισμό, γιατί εφαρμόζει την στοιχειώδη υποχρέωση της χώρας να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Ναι, από την άλλη πλευρά όμως. Αντωνίου... Ναι, ολοκληρώστε. Όταν η κυρία Αντωνίου βγάζει μια ανακοίνωση στην οποία λέει νύχτα και κρυφά θέλει μετανάστες παράτυπους με ερωτηματικό, δεν οφείλει να γνωρίζει ότι η ύπατη αρμοστία δεν διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, αλλά ανθρώπους οι οποίοι είναι καθόλου ανομότυποι? Κυρία Τελγιορίδου, είναι άνθρωποι κατατρεγμένοι που έχουν φύγει από τις χώρες τους και τις αισθήκες τους. Έχουν χάσει σε αυτό και συμφωνώ, την πατρίδα σε αυτό συμφωνώ και δεν θέλουμε να φανταστούμε, δεν να θέλουμε να φανταστούμε καν τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι προφανές ότι έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα και αυτά τα παιδιά... Και δεν πάω στον συναισθηματισμό του κόσμου. Αυτά τα παιδιά... Κυρία Τελγιορίδου, επειδή μίλησα και τους είδα τους ανθρώπους, μίλησα μαζί τους, είδα πραγματικά και αυτά τα παιδάκια, είδα ακόμη και την αισιοδοξία που έχουν στο βλέμμα τους και αυτό ήταν κάτι που με έκανε να χαρώ. Εάν το θέλετε... Και χαρά που νιώθουν που βρίσκονται σε μια ακριβώς πόλη που θεωρούν φιλόξενη. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αποδείξουμε ότι θα είναι φιλόξενη η περιοχή μας, κυρία Τελγιορίδου. Γιατί απλά... ο λαός μας έχει την παιδεία και τον πολιτισμό. Έχουμε στην πλάτη μας την ιστορία ενός πολιτισμού χιλιετηρίδων. Και δεν επιτρέπεται να σπείρουμε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Απλά θέλω να σας πω το εξής. Ειδικά κατέχουμε θέσεις εκπροσώπησης της ελληνικής δημοκρατίας. Επειδή πραγματικά όμως ήταν τόσο ξαφνικό αυτό που έγινε. Είδαμε δηλαδή ξαφνικά να έρχονται κάποιοι άνθρωποι, χωρίς να ξέρουμε ούτε τον ακριβή αριθμό, ούτε το ποιοι είναι, ούτε με ποιο καθεστώς έρχονται στην περιοχή μας, γιατί όπως είπατε και εσείς δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος πολλά πράγματα έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση, κάτι που έγινε την επόμενη μέρα. Αυτό λέω. Θα μπορούσε πράγματι κάποιος να σκεφτεί πολλά πράγματα. Πείτε μου όμως, όταν διαχειριζόμαστε μία κρίση με τις σκέψεις και τις υποθέσεις, θα κάνουμε δηλώσεις να σπείρουμε τον πανικό στον κόσμο? Ειδικά όταν κατέχουμε μία θέση ευθύνης, δεν έχουμε την υποχρέωση να μην βιαζόμαστε για μικροκομματικούς λόγους και για προσωπικό όφελος να ενημερωθούμε? Σε είναι αυτά προφανώς θα σας απαντήσει η κυρία Αντωνίου, κυρία Τελγιορίδου. Ναι, κυρία Λιούστου.
να βγάζουμε απερίσκεπτες και αβίαστες ανακοινώσεις. Και εγώ εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να εξάρω από την δική μου πλευρά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ακολούθησε την τακτική της κυρίας Αντωνίου, που είναι ένα κόμμα που φέρθηκε με σοβαρότητα και αντιμετωπίζει το σύνολο της εθνικής τάσης που πρέπει να έχουν τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι δυνατόν δηλαδή, επειδή ευνηδιαζόμαστε, να αρπάζουμε την ευκαιρία για να κάνουμε κριτική και αντιπολίτευση και να φοβίζουμε τον κόσμο? Το γιατί, κυρία Τελγιορίδου, δεν είχαμε αυτή την ενημέρωση, γιατί και η περιφέρεια είχε κάποιες επαφές, από όσο γνωρίζω, αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο κύριος Κάτανας, ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Γιατί τελικά δεν την είχαμε αυτή την ενημέρωση? Κοιτάξτε, από όσο ξέρω, από τη συνάντηση που έγινε στην αντιπεριφέρεια, στην οποία παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος της ΥΠΑΤΗ αρμοστίας και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι είπε ότι τηρήθηκαν όλες εκείνες οι νόμιμες διαδικασίες, ελέγχθηκαν οι χώροι και υπήρχε όλη αυτή η σχετική προεργασία που έπρεπε να γίνει για να μεταφερθούν αυτοί οι 29 αρχικά και στη συνέχεια άλλοι 20 πρόσφυγες, που πράγματι είναι ντροπή να λέμε ότι αυτοί θα αλλοιώσουν την δημογραφία του νομού, θα αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, θα αλλοιώσουν τη θρησκεία μας, γιατί αυτό δείχνει, κυρία Λιούσιου, ότι δεν έχουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, όταν πιστεύουμε ότι 50 άνθρωποι, οικογενειάρχες, ίσως οι όμως, οποίοι έχουν κυρία... προσωρινή διαμονή, ίσως, κυρία Τελιγιορίδου, να μην έχουμε και πολλή εμπιστοσύνη σε όσα ακούμε τελικά, γιατί ακούγοντας εξ αρχής ότι δεν θα έρθουν πρόσφυγες, μετά βλέπουμε να έρχονται, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Καταλαβαίνετε τι λέω όμως, ότι υπάρχει δυσπιστία και το καταλαβαίνετε και το γιατί υπάρχει δυσπιστία, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω και τη δυσπιστία και την αγωνία του κόσμου, γιατί πράγματι είμαστε μπροστά σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι οι άνθρωποι της ευθύνης να μην έχουν την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα ώστε να μην σπείρουν τον πανικό. Εκείνο λοιπόν που λέω και το επαναλαμβάνω είναι ότι οι νομοί Φλόρινας και Καστοριάς δεν έχουν επιλεχθεί ώστε να έχουμε κέντρα υποδοχής μεταναστών είτε σε στρατόπεδα είτε σε καταβλισμούς, ότι αυτό που έχει γίνει υπό την εποπτεία της ΥΠΑΤΗ αρμοστίας του ΟΗΕ, ότι στο μερίδιο που αναλογεί την Καστοριά για τα εκατομμύρια προσφύγων που έχουν περάσει από τη χώρα, τα 50 άτομα που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο να επαναλάβω ότι καλό θα ήταν να είχε ενημερώσει και με την κομματική του ιδιότητα τουλάχιστον το δικό του κόμμα, ώστε να μην το πιάσει εξαπίνης, παρόλα αυτά δεν έγινε. Εκείνο που λέω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να σπείρουμε τον φόβο και τον πανικό για ανθρώπους που είναι υπό έλεγχο, που είναι με ειδικούς, που έχουν μαζί τους παιδοψυχολόγους, που έχουν μαζί τους όλες. Να κάνω ένα ακόμη ερώτημα. Επειδή υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι ίσως ετοιμάζεται και κάποιο άλλο ξενοδοχείο της περιοχής της Καστοριάς να φιλοξενήσει πρόσφυγες με το ίδιο καθεστώς. Έχετε κάποια πληροφόρηση, κυρία Τελγιορίδου? Κυρία Λιώσιο, δεν έχω κάποια πληροφορία και δεν θα μπορούσα να έχω, γιατί ούτε ο επιχειρηματίας που κάνει την αίτηση είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την τοπική βουλευτή, ούτε η ΥΠΑΤΗ αρμοστία, η οποία έχει αναλάβει ένα έργο στο όνομα της διεθνούς κοινότητας, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την τοπική βουλευτή. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία είναι σε συνεργασία με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και την ελληνική κυβέρνηση. Όχι, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Είπαμε... Αν κάτι τέτοιο συμβεί, νομίζω ότι η ΥΠΑΤΗ αρμοστία θα πρέπει πριν να ενημερώσει αυτό ακριβώς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί ακούστηκε, σας λέω, ότι ελεγχόταν ένα ακόμη ξενοδοχείο στην περιοχή της Καστοριάς. Δεν έχω τέτοια πληροφορία. Εκείνο που γνωρίζω είναι το συνολικό σχέδιο με το οποίο κινείται αυτός ο οργανισμός, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος φροντίζει εκεί
που θα στεγάσει και θα φιλοξενήσει τους πρόσφυγες να είναι οι συνθήκες είτε σε ξενοδοχείο είτε σε σπίτια ιδιωτών που τα προσφέρουν για ενοικίαση οικογενειών από προσφύγων πολέμου. Μάλιστα. Κύριε Τελγιορίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία και γι' αυτό αλλά και άλλα ζητήματα, για άλλα ζητήματα της περιοχής εδώ της Καστοριάς. Να είστε καλά, καλό εγώ βράδυ. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Αλιούσιο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.